Μυρσίνη, εσύ ασχολείσαι πρώτη φορά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, ναι. Τι σε έκανε να ασχοληθείς και γιατί με τον Παναγιώτη Χριστόφα? Λοιπόν, τι με έκανε να ασχοληθώ? Αυτό που με έκανε κυρίως να ασχοληθώ είναι ότι κουράστηκα τα τελευταία χρόνια να μην έχω τα αυτονόητα. Έχουμε εδώ τα παιδιά μας, τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας και είναι απαράδεκτο να αναζητάμε πράγματα αυτονόητα, όπως είναι, ας πούμε, η καθαριότητα. Κάτι το οποίο είναι πολύ κοινό παράπονο τελευταία, όχι μόνο από εμάς, αλλά και γενικότερα. Ο κόσμος τι σας λέει στις περιοδίες που πάτε? Ο συνδυασμός έχει πάει σε όλα τα χωριά, σε όλες τις γειτονιές. Τι σας λέει ο κόσμος? Γυρίζουμε τις γειτονιές, προσπαθούμε να φτάσουμε και στο τελευταίο στενό. Και αυτό που ακούμε κυρίως είναι η καθαριότητα, πολλά παράπονα και τα κανάλια που δεν έχουν οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Που εντάξει, για εμάς τους νέους, ας πούμε, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Τόσο μεγάλο πρόβλημα επιλέον, όσο είναι για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν έχουν και άλλη ασχολία εκτός από την τηλεόραση. Δηλαδή τώρα που θα έρθει ο χειμώνας και θα κλειστούν μέσα, πραγματικά απορώ τι θα κάνουν. Σε αυτό. Κάποια χωριά, πλαγιά και τρίγωνα δεν βλέπουν ούτε ΕΡΤ. Δεν παίζει ούτε ΕΡΤ. Δηλαδή η κατάσταση είναι... Ναι, είναι απελπιστική. Ναι. Όπου πάμε, ακούμε, δηλαδή είναι απίστευτο, εν έτη 2023, να ζητάει ο κόσμος τηλεόραση και καθαριότητα, ας πούμε. Ναι, ναι. Θέλω να συμπληρώσω αυτό που με ρώτησες πριν για το γιατί με τον Παναγιώτη, Χριστόφα. Ναι. Ο Παναγιώτης έρχεται εδώ πάρα πολύ καιρό. Τον γνωρίζουμε από πέρυσι. Όταν πρωτοήρθε να συζητήσουμε και το πρώτο πράγμα που ζήτησε και μου έκανε εντύπωση να του αναλύσουμε τα προβλήματα του τόπου και να του κάνουμε κάποιες προτάσεις. Καταρχήν ο Παναγιώτης φάνηκε από την αρχή ότι είναι ένας πάρα πολύ οργανωτικός άνθρωπος. Εργατικός, ερχόταν συχνά, μας άκουγε. Τον πήγαμε να δει τα προβλήματα, ήθελε να τα δει από κοντά. Κάποια πράγματα που το επισημάναμε, ήθελε να τα δει και ο ίδιος. Επίσης, εκτός από οργανωτικός και εργατικός, έχει ήθος, έχει αξιοπρέπεια. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι συνδυάζει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ακούει την ομάδα, φιλτράρει, αλλά έχει και πολύ καλά αντανακλαστικά να πάρει ο ίδιος αποφάσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά χαρακτηριστικά δημάρχου. Ωραία. Με πρώτο την αξιοπρέπεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.